Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Δουζίνα, από όσα αποτυπώθηκαν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πολύ υψηλό το ποσοστό, το είπαμε και νωρίτερα. Ναι, μεν δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος στο ποσοστό που εξελέγει ο κύριος Τσίπρας. Θα μπορούσαν όμως τα λευκά να είναι περισσότερα. Αυτό το ποσοστό, το 93,54, τι σημαίνει για σας, πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εξηγείτε? Ωραία. Και τι συνέπειες μπορεί να έχει στην εφαρμογή μια αριστερή πολιτική άποψη, να μας. Από φιλοσοφική άποψη, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και μπορεί να δεν έχει θα αυτό... το έλεγε διαφορετικά, κύριε Κίτσο. Απλώ να πω, περίπτωση. Μπορεί αυτό να έχει. Αισθάνεται λίγο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο εφαρμογός. Αγαπητέ φιλόσοφε, μπορεί αυτό το ποσοστό να έχει αντίκτυπο στον τρόπο που ασκεί πολιτική η σημερινή κυβέρνηση? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο Έγκελ στον 19ο αιώνα έλεγε ότι έχουμε αντικαταστήσει την πρωινή προσευχή με το διάβασμα της εφημερίδας. Τώρα ο κόσμος δεν διαβάζει εφημερίδες, δυστυχώς, και βλέπει την τηλεόραση. Επομένως, μια και έχουμε αντικαταστήσει την πρωινή προσευχή, πρέπει με αυτά που θα πούμε εδώ να έχουν και ένα νοθητικό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα κατηχητικό. Οπότε να ξεκινήσω λέγοντας για το συνέδριο που είπατε δύο πράγματα. Το κόμμα όπως το ξέρουμε στον 20ο αιώνα, δηλαδή ένα κόμμα κάθετο, πυραμιδικό, με οργανώσεις βάσης οι οποίες οδηγούνται με αυτόν τον κάθετο τρόπο στην ηγεσία και στον ηγέτη, έχει τελειώσει χοντρικά. Γιατί αυτού της μορφής το κόμμα είχε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και της πολιτικής. Η εργασία λοιπόν γινόταν σε τεράστιες μονάδες, σε μεγάλα εργοστάσια, εργοτάξια, μεγάλες φάρμες κτλ. Στα μέσα παραγωγής. Στα μέσα παραγωγής, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τεχνικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική γινόταν μόνο σε κάποιους κεντρικούς χώρους με ένα πυκνωμένο χώρο, με ένα πυκνωμένο χρόνο. Στη Βουλή, στην κυβέρνηση, στα κόμματα, στα συνδικάτα κτλ. Τώρα έχουμε λοιπόν και διαφορετική οργάνωση της παραγωγής. Το μέσο παραγωγής που είπε ο κ. Σιαφάκας σήμερα για τον περισσότερο κόσμο είναι ένα λάπτοπ. Δεν είναι μεγάλες μηχανές. Έχουμε δηλαδή μια οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας, ένα τρόπο αναπαραγωγής που δεν στηρίζεται σε μεγάλες μονάδες παραγωγής, εργασιακές κτλ., αλλά οριζόντιες δικτυώσεις μεταξύ αγροτών. Άρα το λάπτο ορίζει και τα κόμματα σήμερα. Σε ένα βαθμό το λάπτο, δηλαδή αυτές οι δικτυώσεις, οι οριζόντιες κτλ., ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται διάφορες θεματικές πρωτοβουλίες, θεματικά δίκτυα κτλ. Να μην πάμε μακριά. Το πώς έγινε, παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες καταλήψεις στο Σύνταγμα και αλλού, οι οποίες χοντρικά οδήγησαν και στην νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Που οργανώθηκαν μέσα από τα social media. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λέω λοιπόν. Επομένως, σε αυτή τη λογική και μια πολιτική πια που δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, η Βουλή εκεί γύρω από το Σύνταγμα, αλλά όλη η Ελλάδα με έναν οριζόντιο τρόπο, πρέπει και τα κόμματα να γίνουν διαφορετικά. Μας λέτε ότι σήμερα τα κόμματα, η δομή των κομμάτων είναι ελαφρώς έως βαρέως ντεμοντέ. Ακριβώς. Αυτό μας ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, τα τρία κόμματα τα οποία μπόρεσαν να αλλάξουν, για την Ευρώπη τώρα μιλάμε, τον τρόπο οργάνωσή τους και να ξαναζήσουν, να αναστηθούν, είναι οι Ποδέμος στην Ισπανία που βγήκαν μέσα από τις καταλήψεις και ακριβώς χρησιμοποίησαν αυτόν τον οριζόντιο τρόπο οργάνωσης. Ο Κόρμπιν στην Αγγλία, που να σας πω, στην Αγγλία πριν από 3 χρόνια το συντηρητικό κόμμα είχε 120.000 μέλη, το εργατικό 180. Ο Κόρμπιν αλλάζει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης και φτάνει τώρα στα 500. Και βέβαια τρίτο είναι ο Μπέπε Γκρίλο στην Ιταλία. Η μία απάντηση είναι το εργατικό κόμμα στην Αγγλία. Η άλλη απάντηση αυτό, ο Κόρμπιν, είναι λέω. Η Λεπέν όμως. Και είναι και ο Τραμπ. Και αυτό. Αυτό σας λέω. Και ο Τραμπ και ο Σάντρες κτλ. Εγώ μιλάω τώρα για τη μορφή, δεν μιλάω για το περιεχόμενο. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά από όλες τις θεωρητικές ιδεολογικές απόψεις. Γυρίζοντας λοιπόν τώρα στο ερώτημά σας, το συνέδριο αυτό. Εγώ αναγκαστικά ήμουν κάπως σαν εθνογράφος, ανθρωπολόγος, ας πούμε, διότι είναι πρώτη φορά. Έχω πάει σε πολλά συνέδρια, αλλά θα είναι πανεπιστημιακά. Έχουν διαφορετική μορφή οργάνωση. Εδώ το πρώτο κομματικό στο οποίο πήγα, ας πούμε. Επομένως, παρατηρούσα εκεί μια περίεργη φυλή, όπως το κάνω και στη Βουλή. Και είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Σε σχέση με το συγκεκριμένο ερώτημα που μου κάνατε, η εκλογή του ηγέτη με τέτοιο μεγάλο ποσοστό, καταρχάς δείχνει προφανώς ότι σε αντίθεση με πώς ήταν αυτό το κόμμα πριν από ένα χρόνο, έχει προχωρήσει σε μια διαδικασία σύγκλησης. Και αυτό είναι φανερό και από τις συζητήσεις που γίνανε, οι οποίες παρότι υπήρχαν κάποιες εντάσεις, υπήρχαν κάποιες διαφορές κτλ., συνολικά πηγαίνανε σε μια κατεύθυνση. Υπήρχε δηλαδή αυτή η λογική ότι τώρα, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, είμαστε όλοι μαζί, αλλά και ιδεολογικά έχουμε αφήσει πίσω αυτές τις μεγάλες διαφορές. Το ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι πιθανόν ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες στην Ευρώπη, πολιτικούς ηγέτες, δεν υπάρχει αμφιβολία, τουλάχιστον στο εξωτερικό είναι απολύτως αποδεκτό αυτό. Άλλο αν κάνει συμφωνή διαφωνία, μην μιλάμε για τη στόφα του ηγέτη. Κάποιος ο οποίος μπορεί κατά κάποιο τρόπο να
να μυρίζει την κοινωνία, να διαισθάνεται τι γίνεται και να έχει 4 εκλογικές νίκες σε λιγότερο από 1,5 χρόνο. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτό λοιπόν το οποίο γενικά είναι παραδεκτό, ότι ο τύπος αυτός, ανεξάρτητα αν συμφωνείς διαφωνείς, έχει τη στόφα του ηγέτη, προφανώς το έκανε και, Δουζίνα, και η κομματική οργάνωση. Και ο Ζακ Ζιλιάρ, σε μια συνέντευξή του, νομίζω, μάλιστα, στην Αυγή. Ο Ζακ Ζιλιάρ είναι ένας άνθρωπος που έγραψε τις διάφορες αριστερές της Γαλλίας. Γενικά, ναι, προσεγγίζει την αριστερά, ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Και λέει πως ο Τσίπρας, αφού λέει αυτά που λέτε εσείς, τους οδήγησε στο χείλος της ουτοπίας και τώρα στο χείλος του ρεαλισμού. Εκτιμάτε ότι είμαστε σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε να δείτε, η λογική μιας αριστεράς στην κυβέρνηση, γιατί δεν είναι στην εξουσία. Στην εξουσία ακόμα θα περάσει πολύ για να μπει, αν θα μπει ποτέ. Είναι στην κυβέρνηση. Το ξέρουμε αυτό. Πολλοί υπουργοί έχουν προβλήματα, δεν τους βοηθάει ο κρατικός μηχανισμός κτλ. Αποτελεί από μόνη της μια αντίφαση. Η κρατική εξουσία, όπως ξέρουμε τις θεωρητικές μας καταβολές, και ο Γιώργος ο Κίρτσος τα ξέρει, ήταν φτιαγμένη τουλάχιστον στο 20ο αιώνα για να αποτρέψει την άνοδο της αριστεράς στην εξουσία. Να τους κρατήσει όχι αναγκαστικά στη μακρόνισσα και στις εξορίες, αλλά να μην τους βοηθάει. Επομένως, αυτή είναι μια πρώτη αντίφαση. Η δεύτερη μεγάλη αντίφαση, την οποία ακριβώς περιγράφεται, κύριε Σιαφάκα, είναι ότι έχουμε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση και βουλευτές. Να μιλήσω για τον εαυτό μου και όχι για κανέναν άλλον. Για 5 χρόνια έγραφα στην εφημερίδα Guardian, χτυπώντας τις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας. Και ήμουν από τους πιο γνωστούς, ας πούμε, στον δυτικό κόσμο, που ήμουν τελείως εναντίον. Και αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε αυτά τα μέτρα. Ζούμε σε μια αντίφαση. Τώρα, κάποιοι θα πούνε ότι αυτό δείχνει ότι εγώ και οι άλλοι, οι συνάδελφοι και σύντροφοι, επρόδωσαν. Ότι τέλος πάντων εγκατέλειψαν συνολικά την αριστερή ιδεολογία και γίνανε απλώς κάποιοι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει μόνο η εξουσία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, και αυτό με τα λόγου γνώσης που λένε, ότι αυτό δεν έχει συμβεί. Ότι η απόφαση ήταν ακριβώς, είχαμε όχι μια καλή και μια κακή επιλογή, είχαμε μια κακή και μια άλλη κακή επιλογή. Ήταν ένα τραγικό δίλημα, όπως το ξέραμε, την Αντιγόνη, από τη Φέδρα, από τη Μύδια κτλ. Και επελέχθηκε η μία, σωστά νομίζω. Ζεις λοιπόν, ξέρεις ότι όταν έχεις ένα τραγικό δίλημα, οτιδήποτε να επιλέξεις από δύο επιλογές οι οποίες είναι ασύμβατες και ασυμβίβαστες μεταξύ τους, θα τιμωρηθείς. Και αυτό γίνεται τώρα. Τιμωρούμαστε μεν, τιμωρείται η κυβέρνηση δηλαδή, και εμείς οι βουλευτές όταν πρέπει να ψηφίσουμε μέτρα για τα οποία ιδεολογικά διαφωνούμε. Παραμένει όμως, νομίζω, η ρίζα του ριζοσπαστισμού αυτού του κόμματος και βγήκε με μια έννοια και με την ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλοι οι υπουργοί οι οποίοι εκφράζουν, να πούμε, πρώτον το κοινωνικό κράτος, ο Φίλης, ο Ξανθός, ο Σκουρλέτης, και από την άλλη πλευρά αυτό το αριστερό ιδίωμα, όλοι πήγανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή παραμένει ένα ισχυρό αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα που πρέπει να διαπραγματευτεί μια μεγάλη αντίφαση. Πάμε όμως και θα πρέπει να κερδίσει Κίρτσο και το στοίχημα με την κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Για τη Φέδρα που είπατε, λέει σε κάποια φράση, το κακό έρχεται από μακριά. Ήθελα να σας ρωτήσω από πού έρχεται το κακό, αλλά θέλω να πάω στον κύριο Κίρτσο, γιατί το φιλοσοφήσαμε πολύ το πράγμα. Καλά κάναμε. Θα ήθελα έτσι λίγο να οικειώσουμε λίγο τα πράγματα.